Μετά το νοβελία σειρά πήραν οι παραλίες. Αυτή είναι η εικόνα που κατέγραψε η Κρήτη TV δεύτερη μέρα του Πάσχα στον Καρτερό. Εμένα με λένε Μανουέλα και η θάλασσα. Στην αρχή είναι λίγο παγωμένο όταν μπεις, αλλά όταν είσαι πολλή ώρα, συνηθίζεις, ναι. Τώρα θα φτιάξουμε κάστρα, έχουμε εδώ τα κουβαδάκια μας. Το πρώτο μας μπάνιο, είμαι από Αθήνα, ήρθα για Πάσχα και απολαμβάνω την Κρήτη, τη θάλασσά της. Όχι ακόμη. Βέβαια, κάποτε ήμουν και χειμερινή κολυμβήτρια. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαλαρή διάθεση όθησε τους κριτικούς να ξεκινήσουν τις βουτιές. Είδα ωραία μέρα, 27 βαθμούς έγραφε τα μάξι. Δεν μπήκα, είναι το πρώτο. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αυτό, σκέφτομαι να μπω όμως. Είναι παγωμένο, αλλά εντάξει, παλεύεται. Έχει καυτό ήλιος. Εντάξει, ζεσταίνει πάρα πολύ, οπότε είναι καλά όταν μπεις. Είναι η πρώτη κρυάδα που λένε. Από νωρίς οι κοντινές παραλίες στο Ηράκλειο γέμισαν από κόσμο, ο οποίος στην πλειοψηφία του απόλαυσε για πρώτη φορά φέτος τη θάλασσα. Πρώτο μπάνιο και συνεχίζουμε για μαύρισμα βέβαια. Το συνηθίζω και τώρα μπήκα, είναι λίγο κρύα, αλλά είναι υπέροχη η θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Ηλιοθεραπεία. Και ηλιοθεραπεία. Με μέτρο. Με αντιλιακό και χαμόγελα μετά το σούβλισμα του Οβελία, ντόπιοι και επισκέπτες απόλαυσαν τις ομορφιές της Κρήτης.